ήρθε για να αποχαιρετήσει με αυτό το σφίξιμο στην καρδιά την χαρισματική κωμικό, τη σπουδαία ηθοποιό, την αγαπημένη του Άννα Παναγιωτοπούλου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών το περασμένο Σάββατο, το Μεγάλο Σάββατο. Πριν από λίγη ώρα, λοιπόν, ολοκληρώθηκε και η εξόδιος ακολουθία και οδηγήθηκε και στην τελευταία της κατοικία με το Χριστό Ανέστη, αλλά και με αυτό το τελευταίο χειροκρότημα που την συνόδευσε. Ένα τελευταίο χειροκρότημα που το έχει χορτάσει βέβαια στη ζωή της. Ένα χειροκρότημα που το έχει χορτάσει έτσι κι αλλιώς στη ζωή της όλα αυτά τα χρόνια μέσα από την πολύ σπουδαία πορεία που είχε στο θέατρο, στον κινηματογράφο. Βλέπουμε το Σταμάτη Φαρσουλή, βλέπουμε τον κύριο Κόκκινο. Ακριβώς. Ήταν εδώ λοιπόν όλη αυτή η μεγάλη παρέα Ζήνα. Τη ελεύθερη σκηνή, ο Σταμάτης ο Φασουλής, η Βόνη Μαλτέζου. Η Μίρκα Παπακοσταντίνου, βλέπω, ο κύριος Αξελός. Η Μίρκα Παπακοσταντίνου που την. Ακριβώς. Ήταν ο Διονύσης ο Τσακνής, ήταν ο Γιώργος ο Κιμούλης. Πολλοί ηθοποιοί θέλησαν να έρθουν εδώ να αποχαιρετήσουν την αγαπημένη τους Άννα. Η καλλιτεχνική οικογένεια, ο Θανάσης ο Ρέπας, ο Μιχάλης Παπαθανασίου, ο Αντώνης ο Λουδάρος. Είναι μερικά ακόμα από τα ονόματα έτσι, από τους ανθρώπους, τους ηθοποιούς και τους καλλιτέχνες που θέλησαν σήμερα να είναι εδώ στο κημητήριο Ζωγράφου να τον αποχαιρετήσουν. Απαρηγόρητος ο Σταμάτης Φασουλής. Είναι τη συντριβή μέσα από τα μαύρα γυαλιά ηλίων. Είναι να δούμε λίγο παρακαλώ στο κοντρόλ και τον κύριο Χατζηπαναγιώτη που μετά το πρόβλημα της δικής του έτσι, κατάστασης, της δικής του υγείας βρέθηκε προκειμένου να πει το τελευταίο αντίο. Να, βλέπουμε εδώ τον κύριο Χατζηπαναγιώτη με τον κύριο Λουδάρο και Ρέπας Παπαθανασίου. Όλοι μαζί. Αξίζει γέρω. Βέβαια να σταθεί. Βέβαια. Τον κύριο Μαροσούλη, τον κύριο Κιμούλη. Συγγνώμη, Σπύρο, που σε διακόπτω, γιατί είναι τα πλάνα που δείχνουμε εμείς και που εσύ δεν βλέπεις. Τα πλάνα. Ναι, ναι. Ακριβώς. Είναι τα πλάνα. Και ο Παντελής Καναράκης, η Τζόι Σεβίδη. Μαζί με την Τζόι Σεβίδη ήτανε μαζί. Ήτανε μαζί, ήρθανε. Έκανε εντύπωση σε πολύ κόσμο ότι δεν ήταν εδώ η Κατιάνα η Μπαλανίκα, η αδερφική της φίλη. Προφανώς κάποιο πρόβλημα είχε που δεν θα μπορούσε να είναι εδώ. Όμως ήταν εδώ το δικό της στεφάνι με αυτή την ευχή που έγραφε καλή αντάμωση η Άννα. Ο Γεράσιμος Κιαδαρέσης, ο Γιάννης Ζουγανέλης. Για να πάμε λίγο και στην Κατερίνα Σουλιώτη να μας δώσει και το δικό της ρεπορτάζ, γιατί ήσασταν σε διαφορετικά σημεία. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ. Έλα, Κατερίνα. Ο Κωνσταντίνος Κασπύρης. Καλό μεσημέρι, Ζήνα. Σήμερα, λοιπόν, οι συγγενείς, οι φίλοι, ο κόσμος που αγάπησε την Άννα Παναγιωτοπούλου, όλος ο καλλιτεχνικός κόσμος, όπως είπες και εσύ. Εδώ βλέπουμε το γιο της, το Δημήτρη, με την οικογένειά του. Η κόρη του, η εγγονή της Άννα. Ήρθαν όλοι, Ζήνα. Ήρθαν όλοι. Όλος ο καλλιτεχνικός κόσμος, τα μεγαλύτερα ονόματα του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, για να αποχαιρετήσουν μια πολύ μεγάλη πρωταγωνίστρια που για πάνω από 50 χρόνια προσέφερε στον χώρο της τέχνης, του θεάτρου και του κινηματογράφου. Ήρθαν όλοι εδώ, όπως είπες και εσύ, Ζήνα, για να αποχαιρετήσουν τη Μαντάμ Σουσού. Ήρθαν όλοι εδώ για να αποχαιρετήσουν τη Χριστίνα από την πετυχημένη τηλεοπτική σειρά Dolce Vita. Ήρθαν όλοι εδώ για να αποχαιρετήσουν την Όλγα Χαρίτου από τις Τρεις Χάριτες. Τρεις είναι οι εικόνες που θα κρατήσουμε όλοι όσοι καλύψαμε το ρεπορτάζ. Το Σταμάτη Φασουλή, τον αδελφό της, έτσι τον αποκαλούσε, γιατί μαζί ξεκίνησαν το ελεύθερο θέατρο και πορευτήκαν μέχρι τώρα, τους χώρισε ο θάνατος, ήρθε μαυροντημένος. Ήρθε με μαύρα γυαλιά, πλησίασε το φέρετρο, εκεί ανατριχιάσαμε και συγκινηθήκαμε όλοι, φίλησε το φέρετρο και τις ψιθύρισε λόγια αποχαιρετισμού. Θα κρατήσω την δακρυσμένη Κάτια Δανδουλάκη που μπήκε μέσα στην εκκλησία και έπεσε στην αγκαλιά της Μίρκας Παπακωνσταντίνου και του Σταμάτη Φασουλή και έλεγε «Χάσαμε την Άννα μας, χάσαμε την Άννα μας». Και τη Μίρκα Παπακωνσταντίνου που ήρθε μαυροτημένη με ένα άσπρο τριαντάφυλλο και είπε στο Σταμάτη «Πού είναι η Άννα, θέλω να της ευχηθώ καλό ταξίδι με τα αγαπημένα της λουλούδια». Είναι